Με πολύ σεβασμό βεβαίως σας διαβιβάσαμε την επιστολή του κυρίου Κοζομπόλη στο έργο του καθηγητή που βεβαίως έχει προσφέρει τα μέγιστα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και γενικότερα στο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε στο συγκεκριμένο σημείο πως και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Νίκος Ραπτόπουλος, δεν είχε την πρόθεση, πόσο μάλλον να μειώσει, αλλά και να ξεχάσει την διαδικασία την οποία έγινε, την ιατρική πράξη, τη θεάριστη αυτή την ιατρική πράξη που έγινε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης ό,τι αφορά τους κερατοειδείς του θανόντος. Ωστόσο, οι Αλεξανδροπολίτες δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι για το θέμα της δωρεάς οργάνων. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα όσα δηλώνουν για το ζήτημα, το οποίο ήρθε ξανά στην επιφάνεια μετά τη μεγάλη προσφορά που έκανε ο 40χρονος άνδρας. Οι νέοι τονίζουν ότι έχουν ελάχιστη πληροφόρηση για το συγκεκριμένο θέμα, δηλώνοντας ταυτόχρονα αναποφάσιστοι. Η μεγάλη προσφορά ζωής που έκανε ένας 40χρονος Αλεξανδρουπολίτης με τη δωρεά των ζωτικών του οργάνων κάνει το γύρο της Ελλάδας. Ένας άνθρωπος χάρισε σε 5 με 6 ανθρώπους ζωή δωρίζοντας τα όργανά του. Το μεγαλείο ωστόσο της προσφοράς αυτής οι Έλληνες δεν το ζουν συχνά, αφού μόνο στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης τα τελευταία 8 χρόνια έχουν γίνει μόλις 8 δωρεές οργάνων. Τι φταίει γι' αυτό? Αν θα ενημερωνόμουν σωστά και πλήρως γι' αυτό, θα το σκεφτόμουν. Προς το παρόν δεν έχω ενημερωθεί αρκετά. Και εγώ το ίδιο. Θέμα ενημέρωση λοιπόν, έλλειψη. Ναι. Όχι, ναι, ειλικρινή, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση. Σίγουρα κάποιοι θα έπρεπε να γίνονται, γιατί είναι κάτι που βοηθάει τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας, αλλά από εκεί και πέρα προσωπικά δεν το έχω σκεφτεί, όχι. Οι νέοι δηλώνουν λυπή ενημέρωση και φαίνεται ότι δεν το έχουν πάρει απόφαση. Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τονίζουν πως αν μπορούσαν, θα διέθεταν τα όργανά τους. Ναι, κορίτσι, αλλά εμείς επειδή δεν είμαστε στην ηλικία αυτή για να δώσουμε τέτοια πράγματα, θα μπορούσαμε, ναι. Ναι. Πώς το κρίνετε αυτό που ένας νέος άνθρωπος δώρισε τα όργανά του? Πολύ θετικό και πολύ καλό, ανθρώπινο. Τίποτα παραπάνω. Μακάρι να είμαι νέος και να δώσω. Να πάω να δίνω τι ώρα μπορώ να δώσω. Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι κάποιος νέος έδωσε τα όργανά του, δώσε τα όργανά του? Τι, ό,τι καλύτερο, βέβαια, κορίτσι μου, τι να πω, ό,τι καλύτερο. Δυστυχώς, μπορείς να σώσεις ζωές, να βοηθήσεις. Δυστυχώς, δεν δίνει, ενώ έχουμε νεολαία να δώσει αίμα, να υπάρχουν φιάλες. Αυτά φέρνουμε απ' έξω. Είμαι ήδη. Όταν, ας πούμε, κυκλοφόρησε πριν από 12 χρόνια, και μας κάναμε μια απογραφή, τότε όλη η οικογένεια και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου και εγώ είχαμε πει ναι στην δωρεά οργάνων όταν και εφόσον είναι χρήσιμα.